Χθες το βράδυ παρουσιάσαμε στη συνάντηση που είχαμε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Πέτσα, παρουσιάσαμε την οριστική μελέτη του βιοκτηματικού κλειστού γυμναστηρίου Καλογής, προϋπολογισμού 7.780.000 ευρώ. Ο κ. Υπουργό δεσμεύτηκε ότι τις πρώτους δύο μήνες του 2022 θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη και με δεδομένο ότι έχουμε πάρει όλες τις εγκρίσεις που απαιτούνται, πολύ επιτεμένο η οικοδομική άδεια, η οποία είναι σχετικά εύκολη για να βγει, θα προχωρήσουμε άμεσα και στη δημοπράτηση. Είναι ένα έργο το οποίο ήταν διακαής πόθος για πολλών ετών. Πράγματι. Αθλητιώσα νεολαία τόσο του Δήμου Δυτικής Λέσβος και του νησιού, που πιστεύω ότι θα πάρει σάρκα και οστά τις επόμενες μήνες. Η χρηματοδότηση θα γίνει απευθείας από το Υπουργείο Εσωτερικών ή θα ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα? Από τα υπόλοιπα του Φιλόδημου. Έχουν σκοπό το Υπουργείο να εντάξει 5-6 μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων προκρίθηκε και αυτό το δικό μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι μετά την χρηματοδότηση, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, σε πόσο χρονικό διάστημα είστε έτοιμοι να δημοπρατήσετε? Άμεσα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης. Με δεδομένο ότι ο χρόνος ο οποίος υπάρχει μεταξύ της δημοπράτησης και της υπογραφής της σύμβασης είναι και ο διεθνής διαγωνισμός αυτός, θα είναι τουλάχιστον 4-5 μήνες, είναι υπεραρκετός για να βγαίνουν μεταξύ και η οικοδομική άδεια. Άρα δηλαδή αρχές του 2022 θα είναι, πιστεύετε? Αρχές του 2022 θα γίνει η χρηματοδότηση. Μας είπε τον Ιανουάριο, βάζω δύο μήνες εγώ, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Οπότε λογικά μετά θα ξεκινήσουν τη διαδικασία δημοκράτησης. Άλλες συναντήσεις που έχετε στην Αθήνα? Έγινε συνάντηση με τον κύριο Καραγιάννη, με τον Υπουργό Υποδομών. Συζητήσαμε θέματα της Βρύσας και συζητήσαμε και τον προγραμματισμό έργων για το 2022. Θα παρουσιάσουμε κάποιες μελέτες επόμενο διάστημα, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο μέσα στο 2022. Επίσης, προχωρήσαμε και την προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αβγιανάκη, για την αντικατάσταση του ταρτάν του αγωνιστικού χώρου και του Κεντέρη και την επισκευή των βοηθητικών χώρων. Υπογράφηκε αυτή η προγραμματική σύμβαση, προχωράμε και εκεί σε δημοπράτηση. Άρα, όσο αφορά τον αθλητισμό, προχωράτε, έχετε επενδύσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό, βλέπω. Κοιτάξτε, κλείνουμε πια σιγά σιγά με τον αθλητισμό. Όπως θα ξεκινήσουμε τώρα ένα μεγάλο πρόγραμμα για τις αστικές οδοποιήσεις, τις οποίες πονάνε τα χωριά όλα. Όσο αφορά τη Βρύσα που αναφέρατε πριν, έχει γίνει κάτι, έχουμε κάποια εξέλιξη όσο αφορά το σχολείο? Το σχολείο προχωράει, μετά. Ωραία. Η χρηματοδότηση. Και έχει εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση.